να μου δώσεις τις βαθμολογίες της φετινής Eurovision. Πάω, δώσουμε το 2 στην Κύπρο. Πάω, δώσουμε το 2 στην Κύπρο. Εγώ προσωπικά έχω πει πρόσφατα σε δηλώσεις μου ότι είναι λάθος που τα βάζουμε μαζί του. Αυτή η δήλωση σήμερα, η τραγική, το ότι θα έβαζε δύο στην Κύπρο. Θεωρώ ότι έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση. Είναι πολύ πιο εξευτελιστικό να κάνει τέτοιες δηλώσεις για τον Άνδριου Λάμπρου, ένα υπερταλαντούχο πλάσμα που ξεχώρισε φέτος από όλες τις χώρες, που έπρεπε να είναι στη δεκάδα και δεν είναι εξαιτίας της Ελλάδας και εξαιτίας της Ελληνικής Επιτροπής, όχι κόσμου βέβαια που εκτίμησε το ταλέντο του, θα έπρεπε να δείχνει έναν σεβασμό σε έναν άνθρωπο που είναι κατά 10 χρόνια μεγαλύτερος, πιο ταλαντούχος, πιο ολοκληρωμένος καλλιτεχνικά και όχι να κάνει τέτοιες απαράδεκτες και προκλητικές δηλώσεις από τη στιγμή που ο ίδιος έφερε ένα τόσο κακό αποτέλεσμα για την Ελλάδα. Εσύ με πολύ άνεση είπες δύο, θα δίνω το δύο εκεί. Από την εμπειρία μου το παίρνω. Δηλαδή εγώ ήμουνα. Και δεν είναι και η βαθμολογία που θα μετρήσει. Ας πούμε είναι, εγώ καθόμουν μέσα στο στάδιο, στο τελικό και είδα όλα τα τραγούδια και αυτή ήταν η μου βαθμολογία που έδωσα. Προσπαθούν να μου προκαλέσουν καρδιακή προσβολή στην Ελλάδα. Κοίτα να δεις, είναι καθαρά προσωπική του άποψη. Ένα παιδί το οποίο έχει μουσική παιδεία, γιατί ξέρω ότι έχει μουσική παιδεία, σε αυτή τη συνέντευξη τους ψήφους δεν έκρινε με το μουσικό του αυτή, πιστεύω ότι έκρινε με το εφηβικό του αυτή. Επίσης δεν πιστεύω ότι παρακολούθησε τη Eurovision παρόλο που ήταν εκεί, μάλλον δεν ένιωσε αυτό το δεσμό που ίσως να ένιωθε κάποιος Έλληνας που ζει στην Ελλάδα και έχει βιώσει όλο αυτό τα δωδεκάρια, τα πηγενέλα της Κύπρου Ελλάδας. Με τον Λάμπρου, τον εκπρόσωπο της Κύπρου, ήρθατε κοντά, γίνατε φίλοι. Ναι, και είναι και πολύ καλό παιδί, τον αγαπώ, he's amazing. Πιστεύεις να συνεχίσετε να είστε κοντά? Ναι, ναι. Εννοείται ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να ψηφίζει ό,τι θέλει, αλλά μετά από όλα όσα έγιναν και ο Ντόρος με το τεσσάρι της Επιτροπής, εγώ θα πέφευγα να έβγαινα προς τα έξω και να έδινα μια χαμηλή βαθμολογία στην Κύπρο. Μπορεί να το απέφευγα να απαντούσα καν στη συγκεκριμένη ερώτηση. Δεν ξέρω αν ζήλεψε, μπορεί και όλα αυτά να γίνονται για να συζητηθεί ίσως. Γιατί έγινε όλο αυτό που έγινε με το τεσσάρι της Επιτροπής, ίσως θέλει και ο ίδιος να σχολιαστεί. Παιδιά, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι το κάνω αυτό για να συζητηθεί. Να συζητηθεί έτσι αρνητικά, δηλαδή ακόμη πιο αρνητικά από ό,τι έχουν σχολιαστεί όλες οι κινήσεις τη ειδική του και τη ομάδα του μέχρι τώρα. Δηλαδή. Άκου να δει τι γίνεται. Ακούω και τον Σταύρο να λέει ότι η καλύτερη διαφήμιση είναι και η δυσφήμιση. Το ακούω και αυτό. Τώρα έρχεται ο κύριο Σταραμουντά και σου λέει ότι επειδή τελειώνει η Eurovision, είναι ένα παιδί 16 ετών, έχει πάρει τη δημοσιότητα που έχει πάρει όλο αυτό, αρνητική, θετική, πιο πολύ αρνητική. Θετική για την προσπάθεια, αρνητική για το αποτέλεσμα. Και σου λέει ότι μπορεί τώρα που φεύγει τα φώτα να θέλει να συζητηθεί με κάτι και να ζήλεψε κιόλα και μπορεί γι' αυτό να κάνει κάτι τόσο ακραίο. Πάντω προσπάθησε χθε ο Βίκτορ να το γυρίσει λίγο στα social media. Έκανε ένα story στο οποίο εξήγησε το σκεπτικό. Του, που να σα πω την αλήθεια, παιδιά, εγώ πάλι δεν το κατάλαβα αυτό. Τον μπέρδεψε περισσότερο. Εμένα με μπέρδεψε αυτό. Ότι ήταν το 2 και ότι τον έβαλα λίμε στην δεκάδα και ότι τον έβαλα ένα τη θέση. Εγώ πραγματικά τον μπέρδεψα πώ το έκανε. Δεν πρέπει να. Το συζητάμε, δεν το έχουμε. Θα το συζητάμε, δεν είναι κάτι τώρα. Στην ουσία εξήγησε ένα δικό του τρόπο ψηφοφορία. Παιδιά, έγινε μια ερώτηση. Πόσο ψηφίζει στην Κύπρο? Υπήρχε από το 0 μέχρι το 12. Τώρα εξήγησε ότι από το 2 το πήγα αναλογικά, το έκανα έτσι. Μα μπέρδεψε τελείω. Είναι τύπου και σα έβαλα στη δεκάδα. Δηλαδή έδωσα μια ψήφο. Θα μπορούσα να μην δώσω καμία ψήφο. Και πολύ ψήφο. Κάπω έτσι είναι μέρη το πήρα και εγώ. Του είπε ότι σα έβαλα στην ένατη θέση θεωρώντα ότι αυτό είναι κάτι που θα μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα ότι έβαλε την Κύπρο στην ένατη θέση. Εγώ περισσότερο όμως θα σταθώ σε σχέση με αυτό που είπε η Κάλια, η Ελευθερία, η παρουσιάστρια από την Κύπρο, η οποία λέει ότι νιώθει, και εγώ αυτό ένιωσα, σαν πρώτον ότι δεν καταλαβαίνει το δέσιμο της Ελλάδας με την Κύπρο, γιατί καλά ήταν και φανταστικός ο Άντριου Λάμπρου, αλλά και φανταστικός να μην ήταν, ρε παιδί μου. Θέλω να πω ότι δεν λες δίνω δύο στην Κύπρο. Και το άλλο, ότι σαν να ψήφισε πολύ εφηβικά, δηλαδή.
Σαν να είναι ένα παιδάκι που το έβαλε εκεί. Ίσα, ίσα, είναι, βρε, ένα παιδάκι, είναι, άμα ήταν. Ένα παιδάκι σε ένα πάρκο να ρωτήσει, θα σου πει 12. Αυτό θα σου λέει. Ένα παιδάκι, γιατί δεν έχει μουσικό αυτή, ή δεν θα σου κρίνει αυστηρά όπως ένα μουσικό, που και μουσικό δεν σου 12 θα βάζει. Αλλά εγώ να πάω και στο προηγούμενο. Γιατί έχει μουσική παιδεία που λέει και η Κάλια. Όντως έχει μουσική παιδεία, Βίκτορ, παιδεία από πολύ μικρό. Σε αυτό δεν την αμφισβητώ, αλλά δυστυχώς αμφισβητείται με αυτά που λέει. Όταν έχει μουσική παιδεία και βάζει 2 στην Κύπρο, που δεν είναι ότι είμαι ειδικό εγώ, αλλά έχουν βγει όλοι οι άνθρωποι εγώ με αυτό που ακούω ένα άρτιο. Εντάξει, τώρα τη μουσική παιδεία είναι λίγο. Άρα. Και όσον αφορά και ότι δεν θα συζητηθεί, το ξέρεις ότι δεν θα, όχι θα συζητηθεί, δεν μετράει η ψήφο σου. Ίσα-ίσα, αφού δεν μετράει, δεν υπάρχει λόγος να γίνει αυτό. Είναι οι matchmakers. Έχει γίνει αυτό με την Ελλάδα. Αφού δεν μετράει και έχει γίνει αυτό με την Ελλάδα, δώσε το 12, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Δίκτορα, είσαι λάθος. Στο λέω ξεκάθαρα να το ξέρεις. Βέβαια δεν μπορούμε να τον πιέσουμε κιόλας απ' την άλλη. Αν αυτό ένιωθε... Από την καρδιά του πρέπει να το δώσει. Είναι λάθος.